Δεύτερη χαρά καλωσορίζω στην Αθήνα τους Υπουργούς Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Μάλτας και της Κύπρου. Τις χώρες του Νότου που σηκώσαμε και σηκώνουμε δυσανάλογο βάρος της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης. Συζητήσαμε τις κοινέ προκλήσεις και τις κοινέ μας προτάσεις στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Απαραίτητο για να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μετά-δουβλίνο εποχή, καθώς εμφωνώς οι συνθήκες και οι ανάγκες μας έχουν μεταβληθεί. Είναι πάντως σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι συζητάμε σήμερα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, καθώς η χώρα μας με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προχωρήσει στην ανάκτηση του ελέγχου της μεταναστευτικής κρίσης. Τα προβλήματα των χωρών πρώτης υποδοχής αναγνωρίζονται από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό τώρα πρέπει να αποτυπωθεί στο νέο σύμφωνο. Το προτινόμενο νέο σύμφωνο είναι μια αξιόλογη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προτάσεις αυτές ωστόσο δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανησυχίες των μεσογειακών χωρών, αυτών δηλαδή που αποτελούν τις κύριες πύλες εισόδου μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά ως προς την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των σαφών υποχρεώσεων που προβλέπονται για τα κράτη πρώτης υποδοχής και τον αβέβαιο μηχανισμό αλληλεγγύης που δεν εξασφαλίζει τον απαραίτητο ύψος έμπραχτης και αποτελεσματικής ισοκατανομής των προσφύγων και μεταναστών. Από τη μία, οι υποχρεώσεις είναι αυστηρές και λεπτομερείς, ενώ από την άλλη πλευρά, οι διατάξεις αναφορικά με την αλληλεγγύη έχουν λιγότερο δεσμευτικό χαρακτήρα και ένα δυσκίνητο μηχανισμό εφαρμογή. Εμεί αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τι υποχρεώσει μα ω χώρε πρώτη υποδοχή. Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη πρέπει να μα στηρίξουν μετά στο θέμα τη δίκαιη κατανομής των μεταναστών. Δεν μπορούν οι χώρε μα και να προστατεύουν τα σύνορα και να σηκώνουν δυσανάλογο βάρο, ειδικά ακριτικέ περιοχέ, και να εξετάζουν τι αιτήσει ασύλου και να φιλοξενούν τους ετούντες άσυλο και να παρέχουν προστασία στους ευάλωτους και να επιστρέφουν όσους δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και να εντάσσουν τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων μας αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο, τα οποία προστατεύουμε σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το νέο σύμφωνο πρέπει να εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό προσφύγων με παράτυπους μετανάστες και να εξασφαλίζει τις ταχείες απελάσεις όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Εξασφαλίζοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση την αγαστή συνεργασία των χωρών προέλευσης και την ερθή εφαρμογή της κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ειδικά τα νησιά του Αιγαίου βίωσαν δύσκολες καταστάσεις τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το νέο σύμφωνο δεν θα επιτρέψει ποτέ φαινόμενα δομών όπως η Μόρια με έντονο υπερπληθισμό, αλλά αντίθετα θα προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες και ασφαλείς δομές φιλοξενίας προς όφελος όλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει ευνομοσύνη στους ακρίτες, στους νησιώτες, τα δικαιώματα των οποίων καταφανώς επηρεάστηκαν από την κρίση, αλλά δεν αναγνωρίζονται επαρκώς από όλους. Σήμερα σχεδιάζουμε ένα καλύτερο αύριο για τις χώρες μας. Ένα αύριο που θα διεκδικήσουμε μετεπιτάσεω στι διαπραγματεύσει των επόμενων μηνών. Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο πρέπει να συμπεριλάβει βασικές βελτιώσει σε σχέση με το ισχύον. Όπως αυτές περιγράφονται στο κοινό ανακοινωθέν τη διάσκεψη των Αθηνών. Σα ευχαριστώ. Dear Notice, thank you so much for Este encuentro que estamos celebrando en Grecia es fundamental para reforzar nuestra posición negociadora, mantener firme nuestra unión y hablar con una sola voz en defensa de los intereses de los países de primera entrada. España, Grecia, Italia, Malta y Chipre. Estamos juntos en defensa de una política común europea de migración, asilo y fronteras, que respete los principios y valores de la Unión Europea. Esto supone que el futuro pacto de migración y asilo debe pivotar en torno al principio de solidaridad y el reparto equitativo de la responsabilidad, tal y como se establece en el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. También consideramos que se debe de reforzar la dimensión exterior de la política migratoria europea, con una cooperación efectiva con los países de origen y de tránsito. La experiencia nuestra, la experiencia de España, así como del resto de países que estamos aquí reunidos y que hemos podido compartir, demuestra que esta y no otra, es decir, la cooperación exterior, la prevención, es la fórmula más efectiva para luchar contra la migración irregular y prevenir la misma. Solo aumentando la cooperación con los países de origen y de tránsito podremos evitar llegadas irregulares, también evitaremos el tráfico de personas, el tráfico de inmigrantes y, evidentemente, la pérdida de vidas humanas. Seguimos comprometidos con encontrar soluciones viables. Somos y estamos interesados en encontrar soluciones viables dentro de ese nuevo pacto migratorio. Pero debe haber, y siempre lo decimos, un reparto equitativo de la responsabilidad entre los 27. Esta no puede recaer única y exclusivamente en los estados de primera línea. Muchas gracias. Ringraziamo la Grecia per aver gentilmente ospitato ad Atene questa prima riunione ministeriale del gruppo MED alla quale partecipano i ministri di Cipro, Malta e Spagna. Tutti insieme siamo pronti a intensificare il nostro coordinamento per contribuire in modo costruttivo e unitario al negoziato in corso sul patto europeo di migrazione e asilo. Nel negoziato sulla migrazione e l'asilo permangono elementi di squilibrio tra le misure di responsabilità e quelle sulla solidarietà e per questo in un passaggio tanto delicato si avverte una forte esigenza di mantenere unito il fronte dei paesi mediterranei per orientare con spirito di collaborazione con la Commissione e con tutti i paesi membri i negoziati sul nuovo patto migrazione e asilo. A sei mesi dall'avvio dell'ufficiale del negoziato, eh, dopo aver presentato diversi documenti anche unitariamente, le nostre principali preoccupazioni permangono. Siamo consapevoli della complessità delle problematiche e apprezziamo l'impegno della Commissione europea nonché delle presidenze precedenti attuali Germania e Portogallo volto a lavorare in maniera costruttiva con tutti gli Stati membri con l'ambito di trovare e l'ambizione di trovare delle soluzioni condivisibili. In questo spirito qui ad Atene riaffermiamo le nostre posizioni, confermando che solo potenziando la cooperazione con i paesi di origine e di transito saremo in grado di prevenire i movimenti eh, primari e secondari, il traffico e la tratta di esseri umani e la perdita eh, di vite umane e di promuovere i rimpatri effettivi che al momento purtroppo dobbiamo riscontrare che non ci sono. Il patto si concentra sulla responsabilità degli Stati membri in prima linea che sono già esposti a pressioni sproposizzate, mentre il meccanismo di solidarietà rimane incerto per quanto riguarda l'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione e volontario per quanto riguarda la ricollocazione. È importante che tutti gli Stati membri, ma soprattutto quelli in prima linea, istituiscano un meccanismo europeo di rimpatrio gestito a livello centrale, coordinato dalla Commissione e sostenuto dalle agenzie dell'Unione europea come Frontex, al fine di facilitare i rimpatri su richiesta degli Stati membri interessati. Continueremo tutti insieme ad impegnarci in modo costruttivo e propositivo per trovare delle soluzioni a queste grandi sfide comuni che siano praticabili e coordinate, partendo come base dagli elementi positivi del patto proposto. Grazie. Eh, Philippe, Φίλοι, επιτρέψτε μου καταρχήν να ευχαριστήσω τον φίλο Υπουργό Νότι Μηταράκη και την ελληνική κυβέρνηση για την εξαιρετική φιλοξενία και αυτή την πρωτοβουλία να φιλοξενήσουν αυτή την συνάντηση των Μεσογειακών Υπουργών Ιστορικών και Μετανάστευση. Σήμερα τα κράτη μέλη πρώτη γραμμή που αντιμετωπίζουμε τον μεγαλύτερο φόρτο των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ο καθένα χωριστά την διάσταση του προβλήματο στην χώρα του, αλλά και τις θέσεις μας επί του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Η Κύπρος δυστυχώ για τέταρτη συνεχή χρονιά καταγράφει μια ανεπιθύμητη για μας πρωτιά. Είμαστε το κράτος μέλος με τις περισσότερες αιτήσει ασύλου κατά αναλογία πληθυσμού, με τον αριθμό των αιτητών να φτάνει πλέον το 4% της ημικατεχόμενης μας πατρίδας. Παρά την σημαντική στήριξη και βοήθεια που μας παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου ΕΑΣΟ, η Frontex και άλλοι συναφοί οργανισμοί, η Κύπρο αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση παράνομε αφήξει μεταναστών, κυρίω μέσω τη πράσινη γραμμή, που προωθούνται μέσω των κατεχωμένων εδαφών μα προερχόμενοι από την Τουρκία. Μια Τουρκία που συνεχίζει να αρνείται πεισματικά να αναγνωρίσει και να συνεργαστεί με την Κυπριακή Δημοκρατία. Μόνο για την διετία 2019-20. Οι νέε αιτήσει ασύλου στην Δημοκρατία έφτασαν τι 26 σχεδόν χιλιάδε άτομα. Αυτή η οργανωμένη και συστηματική τουρκική προκλητικότητα και προκλητική δραστηριότητα πρέπει και οφείλει να απαντηθεί αποφασιστικά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφή. Το σημερινό μήνυμα προς την Τουρκία, όπω εκφράζεται μέσω τη κοινή δήλωση των πέντε α, συναδέλφων Υπουργών, είναι σαφέ. Η Τουρκία καλείται να εκπληρώσει πλήρω τι υποχρεώσει της εναντίον των κρατών μελών χωρί καμία διάκριση, όρου και προποθέσει. Την ίδια ώρα, η χώρα μου καλείται να σηκώσει αυτό το δυσανάλογο για το μέγεθο της βάρο και να διαχειριστεί αυτέ τι ροέ που δημιουργούν αυξημένε ανάγκε σε υποδομέ. Όση προσπάθεια και αν καταβάλουμε, όσου πόρου και αν διαθέσουμε, εάν δεν υπάρξει μια συντονισμένη, δίκαιη και ισοζυγισμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική που θα στηρίζεται στην αλληλεγγύη και την δίκαιη κατανομή των βαρών, τόσο η Κύπρος όσο και άλλες χώρες, δυστυχώς δεν θα τα καταφέρουν. Και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ζημιωμένη θα είναι η ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια ξεκάθαρη πρόκληση. Επιβάλλεται να υπάρξει κατάληξη και συμφωνία στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που θα επιτρέπει σε όλα τα κράτη-μέλη πρώτη γραμμή να μπορούν να διαχειριστούν αυτέ τι αυξημένε μεταναστευτικέ ροέ. Πέραν από τι δικέ μα υποχρεώσει, που συνίστανται στην καλύτερη δυνατή οργάνωση των υπηρεσιών και των υποδομών μα, στο νέο σύμφωνο επιβάλλεται να ενταχθούν πρόνοιε για την από μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κεντρική διαπραγμάτευση με τρίτε χώρε τη Αφρικανική Υπήρου της Μέσης Ανατολής αλλά και των εγγύς ασιατικών χωρών για την επίτευξη συμφωνιών επιστροφής και επανεγκατάστασης των υπηκόων τους. Οι χώρες με τις οποίες θα προωθηθούν ανάλογες συμφωνίες θα πρέπει να δεσμευτούν για την τήρησή τους απέναντι σε όλα τα κρατημέλη με αυστηρές κυρώσεις στο ενδεχόμενο μη συμμόρφωσή τους. Την ίδια ώρα, η Τουρκία πρέπει και οφείλει να τηρήσει τι δικέ τη υποχρεώσει στην βάση των όσων διαλαμβάνει η συμφωνία και δήλωση του 2015. Ιδιαίτερα για την Κύπρο, η Τουρκία οφείλει να συνεργαστεί και να αποδεχτεί επιτήρηση από την Frontex των νότιων παράλληλων περιοχών τη από τι οποίε εκκινούν καθημερινά σκάφη με παράνομου μετανάστε. Όσον αφορά τα θέματα αλληλεγγύης και υπευθυνότητα, ο διάλογο φαίνεται πω πρέπει να συνεχιστεί λόγω των σημαντικών διαφωνιών που ακόμη υφίστανται. Κυρίω από χώρε που δεν αποδέχονται την αμοιβαιότητα. Είναι η θέση μα πω το σύμφωνο δεν θα πρέπει να αφαιθεί να τελματωθεί εξαιτία αυτή τη παραμέτρου. Θα πρέπει να υπάρξει προώθηση ενδιάμεσων λύσεων, όπως των επιδετούμενων επιστροφών. Τέλος, η χώρα μου διεκδικεί την εφαρμογή του δικαιώματο τη για άσκηση αποτελεσματική επιτήρηση τη πράσινη γραμμή που πηγάζει από τον σχετικό κανονισμό χωρίς όμως αυτή να αναγνωρίζεται σαν το σύνορο της χώρας, αφού πρόκειται για τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, η Κύπρος παραμένει στοχοπροσιλωμένη στην κατάληξη σε μια συμφωνία που θα είναι ωφέλιμη για το σύνολο των κρατών μελών. Η εμπειρία του 2015 υποδηλώνει ότι αυτή η επιλογή είναι μονόδρομος. Θέλουμε λοιπόν ένα σύμφωνο που πέραν των όσων αναφέρθηκαν θα διακρίνεται από την δυνατότητα να καλύπτει και κάποιε από τι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Είναι γι' αυτό το λόγο που το νέο σύμφωνο, μεταξύ άλλων, πρέπει να είναι ευέλικτο, με δυνατότητε εξειδικευμένων λύσεων, ώστε αυτέ να προσαρμόζονται στι ανάγκε των τρίτων ε, των κρατών μελών. Καταληκτικά, θεωρώ ότι η σημερινή συνάντηση ήταν μια από τι πλέον επικοδομητικέ. Πολλέ ευχαριστίε ξανά στον φίλο Υπουργό. Νότι Μηταράκη για την πρωτοβουλία και θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά που με τις πολύ στοχευμένε παρεμβάσεις τους αλλά βεβαίως και όλους τους συναδέλφους, τους Υπουργούς, την Λουτσιάνα, τον Φερνάντο και τον Μπάιρον έδωσαν ακριβώς αυτό το μήνυμα ότι είμαστε σε ένα κοινό έδαφος και μπορούμε να βρούμε την επιθυμητή λύση. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους μας και βεβαίως καλή επιστροφή στις πατρίδες μας. Thank you. I wish to firstly thank Minister Notis for hosting us here in Athens in order to send a strong message in favour of European solidarity and the importance of challenging the status quo migration. We are meeting here today in Athens to consolidate and reaffirm the position of the five Mediterranean frontline Member states who share the same challenges significant significant challenge i must say related to regular migration all of us acknowledge the genuine effort of the european commission to bring all member states together behind a new pact on migration and asylum this is definitely not an easy task and we are doing our utmost to see something fruitful emerging from the discussions on this new pact today 6 months after the presentation of this pact, we are once again calling for a re realistic and balanced approach. An approach which ultimately serves to improve the situation of those countries which are affected mostly by irregular migration. Let us not forget that we are dealing with migrants who are attempting to reach the European continent, not just the territory of Malta, Greece. Italy, Spain, or Cyprus. It is only fair, therefore, that Europe, Europe's approach to this phenomenon gives due importance to the necessities of those member states who deal continuously with crisis at the Union's border. I believe that the current recommendations fall short of achieving the right balance between solidarity and responsibility. While frontline member states are being expected, to shoulder additional responsibilities we have no sufficient guarantees that frontline countries are going to receive the effective support that we deserve unfortunately the relocation of migrants from the countries of first entry remains largely voluntary it is also being suggested that only specific categories of asylum seekers will be eligible for relocation malta's case just a minority of the migrants arriving irregular by sea. moreover, the pact proposes border procedures which are practically impossible to implement by larger frontline member states with maritime borders, let alone small islands like malta and similar like cyprus. five countries present here can make significant contributions to the effectiveness of this pact because we deal with migration every day. These are three ways how to deal with the issue. First, by strengthening the collaboration with countries of transit to prevent crossings, disrupt the business model of criminal smuggling organizations, and reduce the loss of lives at sea. Countries of origin are equally important, and there is a lot we can do together as Team Europe to support and improve the livelihood of people who otherwise will trust their future in the hands of the smugglers countries have, secondly, we must ensure that member states of the european union do their part to carry responsibility of migrants in an effective manner, including with relocation. finally, and it seems that there is consensus about this at the european union level, we must start addressing returns of rejected asylum seekers by means of a central european return mechanism. the discussions that we are having in Athens are resulting in concrete recommendations on what can be done internally and externally to address this situation. We can no longer be punished because of our geographical position. We can no longer be left to deal with irregular arrivals from third countries alone. We can no longer be punished for saving lives at sea. Hopefully, The joint position that we are highlighting today will serve as another step towards reaching a consensus. A consensus which is based on common sense, justice, and European solidarity in practice. Thank you. Thank you.